Επιστρέψαμε εδώ, κυρίες και κύριοι, συνδεδεμένοι νοερά με την Βόρεια Ελλάδα, συγκεκριμένα την περιοχή του Εύρου, για να δούμε πώς εξελίσσονται τα μέτωπα της πυρκαγιάς και να δούμε τι ακριβώς γίνεται εκεί στο δάσος της Δαδιάς, αφού φαίνεται ότι δεν μιλάμε πλέον για απλές πυρκαγιές. Να βάλουμε στην κουβέντα μας σε αυτό το σημείο μαζί με τον κύριο Καμαρίδη, τον εκδότη της εφημερίδας Θράκη, και τον κύριο Ξοβαλάντη Γιαλαμά, τον πρόεδρο των σειροφυλάκων του Εύρου. Κύριε Γιαλαμά, καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας σήμερα, έστω και νοερά, γιατί οι μέρες είναι δύσκολες και ειδικά για εσάς που είστε στην πρώτη γραμμή. Ξέρετε πολύ καλά και τον Εύρο. Και δεν σας κρύβω ότι αυτό το οποίο μου έλεγε προηγουμένως ο κύριος Καμαρίδης για τις επικίνδυνες πρακτικές και των μεταναστών εκεί και των διακινητών ακόμη στο δάσος της Δαδιάς, πραγματικά μας έχουν αφήσει άφωνους. Φαίνεται ότι δεν μπορούμε να αποκλείσουμε εν τέλει ότι και αυτές οι πυρκαγιές μπορεί να έχουν προκληθεί και από αυτούς, ενδεχομένως, επαναλαμβάνω, τους ανθρώπους. Αλλά είχαμε και φυσικά τα τραγικά αποτελέσματα με τους νεκρούς μετανάστες που εντοπίστηκαν στην Δαδιά. Καλησπέρα, κύριε Αγαλάνη, σας και ολοκληρωτέ σας. Πραγματικά ζούμε ακόμη μια πολύ δύσκολη κατάσταση εδώ πάνω στον Εύρο. Χειροτερεύουν τα πράγματα συνέχεια, αντί να γίνουν καλύτερα. Πολύ δύσκολες καταστάσεις ζούμε. Χάθηκαν άνθρωποι, χάνονται άνθρωποι από τα δρομολόγια που ακολουθούν, όλα αυτά τα δρομολόγια, τα εγκληματικά κυκλώματα διακινητών. Δεν υπάρχουν λόγια σε αυτές τις στιγμές, όταν χάνεται κάποια ανθρώπινη ψυχή. Εμείς από την πλευρά μας, τα έχουμε πει πολλές φορές και μαζί σας, προσπαθούμε για το καλύτερο, ακόμα ένα δύσκολο καλοκαίρι. Προσπαθούμε. Δύσκολη, πολύ δύσκολη κατάσταση. Εσείς προσπαθείτε, εσείς επίσης ξέρετε ότι υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Ξέρετε ότι υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν αυτούς τους δρόμους και αυτές τις διόδους. Εν τέλει, με αυτά τα τραγικά αποτελέσματα, προφανώς όμως και εσείς σε πόσα σημεία να βρεθείτε, θα μου επιτρέψετε να πω. Όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, έχουν μεταφερθεί άμεσα από εμάς για το χειρισμό όλων αυτών των εγκληματικών κυκλωμάτων τώρα στην πολιτική και στην φυσική ηγεσία. Εμείς είμαστε ένας δικαστικός φορέας, είμαστε στην πρώτη γραμμή. Το ξαναλέω, κύριε Γαλάνη, προσπαθούμε για το καλύτερο, αλλά και οι αντοχές μας κάποια στιγμή πλέον έχουν φτάσει στο κόκκινο. Κύριε Καμαρίδη, τον ακούτε τον κύριο Γιαλαμά. Αυτοί οι άνθρωποι δίνουν κάθε μέρα μάχες, αλλά από ό,τι φαίνεται είναι και αυτοί μόνοι τους. Τον κύριο Γιαλαμά τον ακούω και τον ακούω εδώ και πολύ καιρό. Τον κύριο Γιαλαμά όμως θα τον ακούνε κάποιοι άλλοι που πρέπει να τον ακούσουν. Όταν είσαι από μακριά, θεωρείς ότι τα πράγματα είναι σαν όπως τα βλέπεις στο κινηματογράφο. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που βιώνουν την πρώτη γραμμή είναι οι καθήλυνα αρμόδιοι που μπορούν και ξέρουν και μπορούν και να, θα πρέπει να έχουν τον πρώτο λόγο. Και θα πρέπει να ακούγεται ο λόγος. Δυστυχώς όμως αυτό δεν γίνεται τις περισσότερες φορές. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή επιχειρούν εκατοντάδες συνάνθρωποι μας και όχι μόνο από τις υπηρεσίες, από τις αρμόδιες υπηρεσίες που πρέπει να πούμε ότι δίνουν μάχη κυριολεκτικά ζωής, αλλά και πολλοί εθελοντές, στους οποίους πρέπει να απευθύνουμε ένα ευχαριστώ και ως στρατιώτες. Και πολλοί αυτή τη στιγμή προεξάρχει και η αλληλεγγύη, θέλω να πω. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές προσφορές από ανθρώπους μέχρι και από αυτοκινητιστές, από ταξιτζίδες που διαθέτουν τα οχήματά τους για να μεταφέρουν πληγέντες, από γιατρούς για να εξετάσουν και να περιθάψουν δωρεάν ασθενείς. Εδώ δηλαδή σε αυτή την κρίσιμη στιγμή δοκιμάζεται και ο ανθρωπισμός μας, η αλληλεγγύη πάνω απ' όλα. Και οι υπηρεσίες πρέπει να πω ότι κάνουν πολύ καλά τις δουλειές τους, τη δουλειά τους. Αν κάποιοι τώρα έχουν ένα πρόβλημα γιατί φώναξαν κάποιον εκείνη τη στιγμή και δεν πήγε κτλ., δεν μπορούμε να βγαίνουμε και να αναθεματίζουμε για μια συγκεκριμένη μεμονωμένη περίπτωση όλο το σύστημα, όλες τις υπηρεσίες και όλους τους ανθρώπους αυτούς που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Αυτό έχω να πω. Και καλά κάνετε και το θυμίζετε, κύριε Καμαρίδη, γιατί μέσα σε όλα υπάρχουν ακόμα άνθρωποι. Αυτό είναι τουλάχιστον θετικό να τα ακούμε. Είναι πολύ θετικό στοιχείο. Αλίμονο αν χάσουμε και αυτό, κύριε Γιαλαμά, για υβριδικό πόλεμο. Μιλούν τα τοπικά μέσα. Το είπε και ο κύριος Καμαρίδης προηγουμένως. Γίνονται πολλές συζητήσεις και εδώ στην Αθήνα. Πιστεύετε ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε κάτι τέτοιο? Αυτό βλέπετε? Μα δεν είχαμε σταματήσει αυτό να το λέμε. Προφανώς κάτι στην Αθήνα έχουμε μείνει στο έπος του 2020 που περάσαμε εδώ. Το οποίο το έχουμε πει πολλές φορές να το ξεχάσουν.
Έπειτα στον Εύρο ζούμε καθημερινά. Ξέρω, μιλάτε και καθημερινά, για την κεντρική διοίκηση, ίσως, κύριε Γιάλαμα. Μεταναστευτικό, οι προκλήσεις για το μεταναστευτικό είναι καθημερινές. Το έπος του 2020 έχει τελειώσει. Τέλος, έχει τελειώσει. Ας ξυπνήσουν κάποιοι στην Αθήνα και ας θωρακιστούμε πλέον τα σύνορά μας. Εμείς οι υπηρεσίες μας πλέον και αυτό το καλοκαίρι που ξαναλέω είμαστε στα κόκκινα. Προσπαθούμε με νύχια και με δόντια να κρατήσουμε, κυρίως και αυτές τις μέρες που υπάρχουν αυτές τις φωτιές, προσπαθούμε να κρατήσουμε ό,τι μπορούμε να κρατήσουμε, κυρία Γαλάνη, ό,τι μπορούμε να κρατήσουμε. Εσείς το λέτε και το λέτε και από πέρυσι με μεγαλύτερη ένταση, όχι δεν το λέγατε τα προηγούμενα χρόνια. Ήρθε και ο κύριος Φλώρος εκεί στην περιοχή. Εγώ βλέπω όμως ότι κάθε φορά κάποιος έρχεται, κάθε φορά και διαφορετικός, αλλά πάλι βλέπουμε την περιοχή να καίγεται. Πάλι έχουμε ζητήματα με διακινητές μεταναστών και απώλεια ζωών. Εγώ αυτό βλέπω. Εντάξει, κύριε Καμαρίδη, χτυπάει το 112. Αυτό είναι που ακούγεται από μέσα. Όχι. Αυτή τη στιγμή εδώ δεν υπάρχει κίνδυνος. Το 112 έχει χύσει πολλές φορές όμως, σε πολλές περιοχές της Θράκης και της Ανατολικής Μακεδονίας. Έτσι, γιατί επαναλαμβάνω, υπάρχει ένα μέτωπο ενεργό αυτή τη στιγμή εκτός από τον Εύρο, ένα πολύ δυνατό μέτωπο και στην περιοχή του Ιάσμου, των χωριών δηλαδή που βρίσκονται μεταξύ Ξάνθης και Ροδόπης. Και ένα πολύ μεγάλο μέτωπο καταστροφικό που υπήρχε μέχρι και τις πρωινές ώρες και ανατολικά της, δυτικά της Ξάνθης, ο γειτονικό νομό Καβάλας, στο Δήμο Νέστου. Λοιπόν, πάρα πολλά μέτωπα την ίδια στιγμή, με πολλές αιστείες, δεν μπορώ να δεχθώ ότι δεν είναι ανθρωπογενής ο παράγοντας που τις προκάλεσε. Έτσι, αυτό είναι δογματικό πλέον για μένα. Από εκεί μετά, το θέμα είναι να σβήσουν αυτές τις πυρκαγιές, να έρθουν υπτάμενα μέσα, δηλαδή να στείλουν κάποια υπτάμενα μέσα σε αυτά τα μέτωπα, για να μπορέσουν τουλάχιστον να ελεγχθούν, αν μη τι άλλο, αυτά τα πυρηνά μέτωπα. Και θέλω να σταθούμε και στις απερίγραπτες εικόνες με τις μεταφορές με το ΕΚΑΒ, κύριε Καμαρίδη. Αναφερθήκατε και προηγουμένως σε αυτές τις εικόνες. Πραγματικά. Αυτό είναι αποκαλυπτικές οι στιγμές που ζούμε. Αν βλέπατε δηλαδή τον ουρανό της Ξάνθης που απέχει από την Αλεξανδρούπολη στην ευθεία τουλάχιστον 80-90 χιλιόμετρα και τη Στάσου, του νησιού της Στάσου, δηλαδή ο καπνός έχει ταξιδέψει χιλιόμετρα μακριά και έχει προκαλέσει προβλήματα υγείας όχι μόνο στους άμεσα πληττόμενους αλλά και στους γειτονικούς νομούς. Μιλάμε για τεράστια μέτωπα φωτιάς και μιλάμε για τεράστιους όγκους καπνού, ο οποίος κάποια στιγμή θα το βρούμε μπροστά μας. Είτε με κάποιες ασθένειες, είτε με κάποια αναπνευστικά προβλήματα και πόσο μάλλον όταν υπάρχουν βεβαρημένα ιατρικά περιστατικά στην ευρύτερη περιοχή. Πραγματικά εικόνες βιβλικής καταστροφής. Πολύ σωστά έγινε η εκένωση του νοσοκομείου, πρέπει να πω. Πολύ σωστά χρησιμοποιήθηκαν όλα τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν μέχρι και πλοία, όπως το πλοίο που μετέφερε. Έγινε ένα απλό νοσοκομείο ουσιαστικά, που μετέφερε τους ασθενείς από το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, το οποίο απειλείται από τις φλόγες αυτή τη στιγμή. Και μεταφέρθηκαν σε γειτονικά νοσοκομεία και ιδιαίτερα στο νοσοκομείο της Καβάλας μέσω του πλωτού μέσου. Σας λέω μόνο μια εικόνα, κάντε το εικόνα. Νεογνά, μόλις γεννήθηκαν χθες, σήμερα το πρωί, προχθές, τα οποία μεταφέρονται μέσα σε θερμοκοιτίδες, με πλωτά μέσα ή με το ΕΚΑΒ σε γειτονικά νοσοκομεία. Φανταστείτε τώρα εσείς και σαν γυναίκα, ως αυριανή μητέρα, δεν ξέρω αν είστε, ως αυριανή μητέρα, έτσι, φανταστείτε αυτή την εικόνα. Τίποτα άλλο δεν σας λέω. Πολύ σωστά έγιναν λοιπόν όλες αυτές οι ενέργειες και πρέπει να το αποδεχτούμε αυτό. Αλλά πρέπει να γίνουν κι άλλες. Πολύ σωστά γίνανε και πραγματικά είναι αξιοθαύμαστο, ξέρετε, όλη αυτή η μεγάλη επιχείρηση στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Θλίβομαι που λέτε ακόμα ότι η φωτιά εξακολουθεί να το απειλεί. Να πάμε όμως και στο επόμενο βήμα, κύριε Καμαρίδη. Πιστεύω θα συμφωνήσετε σε αυτό, ότι δεν αρκεί μόνο να απομακρύνουμε τους ανθρώπους. Κάτι πρέπει να κάνουμε και για τον τόπο και για τα σπίτια. Και για το δάσος, αυτό το καταπληκτικό δάσος. Είναι θλιβερό να βλέπεις το σπίτι σου να καίγεται. Δεν μπορώ να το φανταστώ, δεν θέλω να το φανταστώ, να το κάνω εικόνα για το δικό μου σπίτι. Για ένα σπίτι που κάνει κάποιος με κόπους και μόχθους ζωής, που δεν είναι μόνο ύλη, δεν είναι μόνο ντουβάγια, είναι και αναμνήσεις, είναι και συναισθήματα. Έτσι. Είναι τραγικό. Τώρα μιλάμε για κάποιες δεκάδες σπίτια που έχουν κατακαεί. Βεβαίως προηγείται η ανθρώπινη ζωή. Προηγείται η ανθρώπινη ζωή και στη συνέχεια περιουσίες. Το διαπραγμάτευτο. Όμως έχουμε να κάνουμε και με ζωές ζώων. Δηλαδή έχουμε να κάνουμε με κτηνοτροφικές μονάδες, έχουμε να κάνουμε με σπάνια ή μη σπάνια είδη πτηνών, έχουμε να κάνουμε με ρεπετά, έχουμε να κάνουμε όλο το οικολογικό σύστημα, με όλη την πανίδα και τη χλωρίδα της περιοχής.
Είναι τρομερή η καταστροφή. Και ιδιαίτερα στα οικοευαίσθητα σημεία όπως είναι το δάσος της Δαδιάς και άλλα πολλά ευαίσθητα σημεία. Γιατί πρέπει να ξέρετε ότι το 10% του ορεινού δασικού όγκου όλης της Ελλάδας βρίσκεται στη Θράκη. Μπορεί να υπάρχει και μικρό ποσοστό, θαρό είναι μεγαλύτερο. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, συντριπτικό ποσοστό του δασικού όγκου. Οπότε καταλαβαίνετε τώρα για ποια καταστροφή μιλάμε. Έτσι. Άρα περιμένουμε, ναι, περιμένουμε περισσότερα ενέργεια μέσα με την πρώτη ευκαιρία. Κύριε Γιαλαμά, και εσείς βοηθήσατε στις επιχειρήσεις απομάκρυνσης των ανθρώπων, αυτές τις απίστευτες πραγματικά επιχειρήσεις. Πώς είναι η κατάσταση στα σύνορα αυτή τη στιγμή? Σέβονται οι απέναντι τις δύσκολες μέρες και ώρες που περνάμε ή συνεχίζουν να προσπαθούν να περάσουν στη χώρα? Ξέρω να μας ακούει ο κύριος Γιαλαμάς. Κυρία Γαλάνη, δεχόμαστε πάρα πολύ μεγάλη πίεση. Αυτές τις τελευταίες τρεις μέρες... Ναι. Μας ακούει ο κύριος Γιαλαμάς. Μ' ακούτε? Ναι, εγώ σας ακούω πάρα πολύ καλά. Ναι, σας ακούω, ναι. Παρακαλώ. Κοιτάξτε, αυτές τις τέσσερις μέρες ακόμα και με τις φωτιές δεχόμαστε τεράστια πίεση. Πάρα πολύ μεγάλη πίεση. Ναι. Μάλλον έχει ένα πρόβλημα. Αυτό μας παραπέμπει λοιπόν σε αυτό που έλεγα προηγουμένως, ότι η τεράστια, όντως, αυτό θα σας απαντήσω και εγώ, υπάρχει μεγάλη πίεση στα σύνορα. Τι σημαίνει αυτό? Εδώ καίγεται η Θράκη και κάποιοι συνεχίζουν αυτό ήταν να κάνουν και πιο έντονα μάλιστα τη δουλειά τους. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει κάτι. Γιατί βρίσκουν την ευκαιρία, λέτε. Πρέπει να εξετάσουμε όλα τα δεχόμενα και να αφήσουμε τις παροπίδες. Μην κρύβουμε το χαλί κάτω από το πρόβλημα κάτω από το χαλί. Να δούμε κατάματα το πρόβλημα. Έτσι. Έχει επανέλθει η επικοινωνία με τον κύριο Γιαλαμά. Με ακούτε τώρα, κύριε Γιαλαμά? Ναι, σας ακούω, ναι. Το ίδιο με έλεγε μόλις τώρα και ο κύριος Καμαρίδης, ότι όχι μόνο δεν έχει αλλάξει κατάσταση στα σύνορα, είναι ίσως και χειρότερη. Ακριβώς. Όχι ότι έχει γίνει καλύτερα, ακριβώς έχει γίνει χειρότερη. Και αυτές τρεις μέρες ακόμα πιο χειρότερη. Καθώς οι δυνάμεις μας είναι για, όπως είπατε και εσείς, και για διασώσεις, αλλά και σε πολλά κομβικά σημεία που γίνονται έλεγχοι για να σταματάμε αυτοκίνητα και την ροή όλη της κυκλοφορίας. Και όπως καταλαβαίνετε, από τα κυκλώματα και η γείτονα χώρα συνεχώς στέλνει ροές στην περιοχή μας. Και μάλιστα είπε ο κύριος Καμαρίδης προηγουμένως και το έχω κρατήσει αυτό, ότι μάλλον είδαν ότι τα πράγματα στην Εγνατία έχουν δυσκολέψει και θα δυσκολέψουν κι άλλο, γι' αυτό έχουν επανέλθει πάλι προς την πλευρά εκεί της περιοχής της δικής σας και μέσω του δάσους. Από ό,τι φαίνεται διορθώνουμε κάτι και αφήνουμε πάλι ξέφραγο αμπέλι το άλλο, την άλλη περιοχή. Δύσκολο, κύριε Γαλάνη, δύσκολο να δούμε πώς θα περάσουμε. Πρώτα λίγο να συμμαζευτούμε με τις πυρκαγιές και να μπορέσουμε πάλι να συμμαζέψουμε τα σύνορά μας. Πρώτα κάει και ο κόσμος, έχει καεί εδώ πέρα ο κόσμος, έχουν χαθεί περιουσίες. Ένα οικοσύστημα τόσο όμορφο που δεν πρόκειται να επανέλθει, θα επανέλθει μετά πάρα πολλά χρόνια. Δυστυχώς, εν έτη 2023 μιλάμε για αυτονόητα πράγματα και είμαστε σε πάρα πολύ, πάρα πολύ δεινή θέση, πάρα πολύ δύσκολη θέση με αυτά τα πράγματα που έρχομαι για ακόμη μια φορά στον Εύρο και γενικά στην όλη γενική Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Και είναι σίγουρο ότι εκμεταλλεύονται οι διακινητές και τα κυκλώματα το γεγονός ότι εσείς ασχολείστε αυτή τη στιγμή περισσότερο με τις φωτιές. Δεν είστε αρκετοί προφανώς για να τρέξετε σε όλα τα πεδία. Άρα έχουν βρει και αυτή την ευκαιρία να κάνουν τη δουλειά τους. Άρα χρειάζεστε ακόμη περισσότερους ανθρώπους εν τέλει. Βεβαίως, το προσωπικό είναι πάντα σημαντικό. Έχουμε μείνει στους 650, βέβαια, αν έγινε μετά από 20 χρόνια. Αλλά όπως βλέπουμε, χρειάζεται περισσότερο προσωπικό και εξήγησα τον λόγο ότι οι προκλήσεις για τη φύλαξη των συνόρων της χώρας μας εδώ στον Εύρο είναι συνεχόμενες και θα είναι. Μάλιστα. Ας ξυπνήσουν επιτέλους τι πρέπει να ξυπνήσουν και αυτοί που τους έχετε ζητήσει την βοήθεια, κύριε Γιαλαμά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας αφήνω να συνεχίσετε καλά, και καλή δύναμη. Να είστε καλά. Κύριε Καμαρίδη, για να κάνω. Για να λίγο πιο σκληρός. Ναι, βεβαίως. Όταν υπάρχει ανάγκη, ανθρώπινη ανάγκη, στη γειτονική χώρα, η ανταπόκριση της χώρας μας, των Ελλήνων, είναι κάτι παραπάνω από ανθρώπινη, είναι αδελφική. Είτε σε σεισμούς, σε λοιμούς, σε κατακλυσμούς, παντού. Θα πρέπει λοιπόν και η Τουρκία αυτή τη στιγμή, για να μιλάμε ανοιχτά, έτσι, να σεβαστεί το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα μας. Θα πρέπει να το σεβαστεί και να περισυμμαζέψει, αν δεν είναι αυτή ο ηθήνο νους, αυτούς τους ανθρώπους, να τους εγκλωβίσει δηλαδή, και τουλάχιστον να υπάρξει ένα μορατόριο σε αυτήν την
ροή των μεταναστών, ώστε να ασχοληθούν οι δικές μας υπηρεσίες και οι δικοί μας άνθρωποι στην κατάσταση των πυρκαγιών. Γιατί όταν καίγεται η αυλή του γειτονικού σου σπιτιού, θα καεί και η δική σου. Και αν αύριο καεί η δική σου, θα περιμένεις τη βοήθεια του γείτονα. Ας συμπεριφερθεί λοιπόν κατά αυτή την έννοια και με αυτή τη λογική. Ανθρώπινα πάνω απ' όλα. Ναι, γιατί το απέδειξαν πριν από λίγο χρονικό διάστημα. Απέδειξαν οι Τούρκοι συνοριοφύλακες ότι μπορούν να είναι χρήσιμοι σε αυτό το κομμάτι. Φυσικά και μπορούν. Έτσι, το θυμάστε κι εσείς, ότι τους φωνάξανε και τους γυρίσανε πίσω μία ομάδα τότε μεταναστών. Όταν θέλουν λοιπόν και υπάρχει πολιτική βούληση, μπορούν, φυσικά και μπορούν να το κάνουν. Αρκεί όμως να υπάρξει και πολιτική βούληση, γιατί δεν λειτουργούν αυτόνομα. Έτσι. Πρέπει να υπάρξει πολιτική βούληση, να μπουν όλα αυτά σε ένα σκεπτικό σωστό και να λειτουργήσουν ανάλογα. Εμείς περιμένουμε να το δούμε. Και είπατε προηγουμένως να μην έχουμε παροπίδες, ότι κάποιοι φορούν παροπίδες όσον αφορά αυτά τα ζητήματα. Τι θέλετε να πείτε με αυτό? Λέω ότι δεν λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Διστάζουμε να αναφερθούμε στα πραγματικά περιστατικά και στα πραγματικά γεγονότα. Έχουμε γίνει πέραν του δέοντος διακριτικοί σε πράγματα, καταστάσεις και πρόσωπα που δεν θα πρέπει να είμαστε τόσο διακριτικοί. Όταν ο άλλος έρχεται και σε σκοτώνει αντίθετα στην Εγνατία οδό, δεν μπορείς να του φερθείς με το γάντι. Θα του βάλεις καρφιά και θα σκάσεις τα λάστιχά του. Δεν μπορώ εγώ που πηγαίνω με το παιδί μου και την οικογένειά μου για διακοπές ή πάω στο σπίτι μου όπως 45χρονος Ευρύτης γυρνώντας από τη δουλειά του, έρχεται ο άλλος απέναντι από την Εγνατία και το σκοτώνει, που δεν φταίει σε τίποτα, να σκεφτώ εγώ μήπως σκοτωθεί ο διακινητής για να μην του βάλω καρφιά. Άνθρωποι είμαστε όλοι μας, σεβόμαστε τον άνθρωπο. Όταν έρχεται όμως κάποιος να μας σκοτώσει, τότε παίρνουμε τα μέτρα μας. Δεν κρύβουμε το πρόβλημα κάτω από το χαλί. Αυτό θέλω να πω. Και καλά κάνετε. Γνωρίζετε την περιοχή καλύτερα από τον καθένα. Είναι τόσο δύσκολο, ρωτάω ευθέως, να προστατευτεί μια τόσο νευραλγική περιοχή? Μιλάτε για την αντίθετη κίνηση στην Εγνατία οδό? Και για αυτό το θέμα, και να προστατευτεί η Δαδιά, και να προστατευτεί ο Εύρος, και να μην καίγεται το σύμπαν. Είναι ένα κομμάτι από μόνη της. Είναι τόσο δύσκολο πια? Είναι ένας τεράστιος χώρος δαστικός που είναι δύσκολο να προστατευτεί σίγουρα, αλλά σίγουρα θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα στο συγκεκριμένο πνευμόνι. Όμως, σας λέω, δεν μπορούμε να αναπετούμε έναν πυροσβέστη σε κάθε δέντρο από κάτω. Όταν όμως υπάρχει πρόβλημα, πρέπει να υπάρχει εκεί ο πυροσβέστης. Πρέπει να υπάρχει εκεί το αεροπλάνο. Και όσον αφορά την αντίθετη κίνηση στην Εγνατία οδό, ένα τεράστιο θέμα που μας απασχολεί εδώ και μήνες, που έχουν σκοτωθεί άνθρωποι χωρίς να φταίνε σε τίποτα, εδώ θα έπρεπε να υπάρχει συντονισμός, και το λέω με τα λόγου γνώσεως, των αστυνομικών δυνάμεων. Δεν υπήρχε μέχρι πριν από λίγο καιρό. Με απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, συγκλήθηκαν τα συντονιστικά όργανα και ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, τελευταία αρχίζουν και παίρνονται μέτρα. Δεν υπήρχε συντονισμός αστυνομικός τους τελευταίους μήνες και το έχω γράψει στην εφημερίδα μου, το έχω φωνάξει από τις εκπομπές μου, αλλά δυστυχώς δεν είχε εισακουστεί. Για να δούμε τώρα. Και επειδή το έχω δει, το έχετε φωνάξει και εσείς και μας το έχουν πει οι αστυνομικοί, ότι εδώ δεν είχαμε σαφείς οδηγίες για το πώς να τους αντιμετωπίσουμε. Αυτό μας έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση, ότι δεν ξέραμε καν με σαφήνεια πώς να αντιμετωπίσουμε το διακινητή. Και είδαμε και το αδιανόητο βίντεο που ο αστυνομικός απλώς έκανε στην άκρη. Είναι ένα τεράστιο, μεγάλο θέμα αυτό που θίγεται. Το θέμα δηλαδή της διακίνησης, όχι μόνο ως προς αυτό το κομμάτι, αλλά ως προς την καταδίωξη των διακινητών. Κοιτάξτε, η άποψή μου είναι η εξής. Αφού δεν συλλαμβάνονται οι μετανάστες, το γνωρίζουν. Και παράνομοι να είναι, οδηγούνται σε δομές, γίνονται οι ταυτοπροσωπείες και όλα αυτά τα πράγματα και αφήνονται ελεύθεροι. Να τα λέμε αυτά τα πράγματα. Δεν συλλαμβάνουν. Οι διακινητές λοιπόν που συλλαμβάνονται, γιατί διαπράττουν ποινικό αδίκημα, τι γίνεται στη συνέχεια, ποια είναι η κατάληξή τους? Εδώ μετράμε εκατοντάδες διακινητές, συλλήψεις διακινητών, κάθε μήνα, κάθε μέρα. Πού πάνε όλοι αυτοί οι άνθρωποι? Αξίζει τον κόπο να γίνουν όλες αυτές οι καταδιώξεις με επικίνδυνους ελιγμούς που καταλήγουν πολλές φορές να εμβολίζουν αυτοκίνητα ανθρώπων που δεν έχουν ιδέα του τι γίνεται. Κάποιων ανθρώπων δηλαδή που διακινούνται απλά στα οδικά δίκτυα. Γίνονται καταδιώξεις αστυνομικές, πολλές φορές αυθαίρετες. Δεν γνωρίζει το αρχηγείο αν κάποιος αστυνομικός εκείνη τη στιγμή καταδιώκει έναν διακινητή. Άρα λοιπόν τι σημαίνει αυτό? Συντονισμός πάνω απ' όλα. Όταν μια καταδίωξη γίνεται συντονισμένη, δεν μπαίνει σε πόλεις που κατοικούνται για να κυνηγείς τον διακινητή μέσα σε ένα πολυσύχναστο δρόμο. Αστυνομικός δεν είμαι, ούτε θέλω να κάνω τον έξυπνο. Απλά επισημαίνω την έλλειψη συντονισμού στο κομμάτι αυτό.
Και δεν θα την αριθούμε την έλλειψη συντονισμού, γιατί ξέρετε, με όλα αυτά που περιγράφετε τώρα, μου έρχεται στο μυαλό και η έλλειψη συντονισμού που φάνηκε και στο κομμάτι της Νέας Φιλαδέλφειας, εδώ στην Αθήνα. Και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Οπότε, μάλλον κάτι πρέπει να γίνει πολύ άμεσα. Συντονισμός των δυνάμεων. Εγώ δεν είμαι μόνο υπέρ του εμπλουτισμού του με ανθρώπινο υλικό, γιατί και οι υπάρχοντες, αν υπάρχει συντονισμός, μπορούν να κάνουν τη δουλειά καλύτερα από αυτή τη δουλειά που γίνεται τώρα. Και έχετε απόλυτο δίκιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καβαλίτη, για πραγματικά τις πληροφορίες και τη συζήτηση που κάναμε. Καλή συνέχεια. Στο σημείο αυτό, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα της εκπομπής αυτής. Με την ελπίδα τα μέτωπα να περιοριστούν επιτέλους, τα πράγματα αύριο να είναι καλύτερα. Γιατί ξέρετε, το θέμα δεν είναι και ο στόχος δεν είναι να μάθουμε σε αυτά. Να συνηθίσουμε αυτές τις καταστάσεις. Δεν είναι ο στόχος να λέμε «Α, πάλι η Ελλάδα καίγεται». Όχι. Καλό σας βράδυ.